καλωσορίσουμε όλους στην σημερινή μας εκδήλωση. Αθεράπευτος ιός είναι ο καπιταλισμός. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα. Για την υγεία πρόνοια των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, η απάντηση είναι ο σοσιαλισμός. Να ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας. Έχουν τη δυνατότητα και οι υπόλοιποι που προσπαθούν να μπουν και στη συνέχεια της εκδήλωσής μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη λοιπόν για αυτή την μικρή καθυστέρηση που είχαμε. Μαθαίνουμε σιγά σιγά την τεχνολογία. Είμαστε εδώ. Η Τομεακή Οργάνωση Υγείας Πρόνοιας της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας σας καλωσορίζει σε αυτή τη διαδικτυακή, λόγω των συνθήκων, σύσκεψη, εκδήλωσή μας. Να καλωσορίσω τους ομιλητές μας, τον Σωτήρη Αβραμόπουλο, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, και το Θέμο Βασιλείου, Γραμματέα της Τομαϊκής Οργάνωσης Υγείας Πρόνοιας Θεσσαλονίκης. Να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωσή μας. Και να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, να καλωσορίσουμε τον Σωτήρη τον Αβραμόπουλο καταρχήν, τον σύντροφο τον Σωτήρη. Να ξεκινήσουμε καλησπέρα, με μια κέρα. Καλώς ήρθες, Σωτήρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ κέραια ερώτηση που μας απασχολεί αυτό το διάστημα. Βλέπουμε μέρα με τη μέρα ένα μπαράζ αντιδραστικών, αντιλαϊκών μέτρων να παίρνονται από πλευράς της κυβέρνησης. Το τελευταίο την Πέμπτη κατατέθηκε το νομοσχέδιο με 160 άρθρα, μέσα σε αυτά και η κυριακάτικη αργία. Σειρά αντιδραστικών μέτρων αντιλαϊκών παίρνονται αυτό το διάστημα. Οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, υποστηρίζουν ότι η αιτία της πανδημίας του κορονοϊού είναι αυτή που έχει προκαλέσει σήμερα και ζημιές και καθυστερήσεις στην οικονομία. Είναι έτσι? Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας? Καλησπέρα σε όλες και όλους, για ακόμα μια φορά. Βεβαίως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσεγγίσουμε το ζήτημα πώς φτάσαμε σε μια ακόμα οικονομική κρίση, γιατί αυτό καθορίζει και την απάντηση που θα χρειαστεί να δώσουμε στο τι χρειάζεται να γίνει για να ξεφύγουμε τελικά από αυτή την κατάσταση. Πέρσι, να υπενθυμίσω πολύ σύντομα, εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό που γινόταν πέρσι το φθινόπωρο, υπογραμμίζαμε ότι υπάρχουν στοιχεία στη διεθνή και χώρια οικονομία που έδειχναν το μεγάλο μέγεθος του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου. Αυτή είναι και μια έννοια που θα αναπτύξω και παρακάτω και είναι πραγματικά ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το οποίο δεν μπορεί να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους και άρα λιμνάζει. Και υπογραμμίζαμε και τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών για μια στασιμότητα και επιβράδυνση με διεθνή διάσταση. Πέρσι τέτοιο καιρό, πέρσι το φθινόπωρο, συγκεκριμένα έτσι κάποιους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης υπολόγιζαν περισσότερο για την Ινδία και για τη Βραζιλία. Για όλες τις άλλες χώρες βλέπαν στασιμότητα και επιβράδυνση. Ταυτόχρονα το κόμμα μας προειδοποιούσε και βέβαιως το έλεγε και στην κυβέρνηση, η οποία πανηγύριζε για την νέα μεγάλη άνοιξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι πρώτων πυλών, αυτά λέγονταν πέρσι, προειδοποιούσαμε ότι η ελληνική οικονομία είναι πολλαπλά εκτεθειμένη στις διεθνείς αναταράξεις, οικονομικές και γεωπολιτικές, λόγω του μεγάλου βάρους του τουρισμού, αλλά και των διεθνών μεταφορών της ναυτιλίας στο ελληνικό ΑΕΠ. Η νέα λοιπόν κρίση δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Τα στοιχεία που έδειχναν επιβράδυνση ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 19 και έχουν αποτυπωθεί πλέον σε όλες τις αστικές στατιστικές, όχι δηλαδή στις δικές μας, επιβεβαιώνουν ότι δεν αποτέλεσε η πανδημία την αιτία για την τρέχουσα οικονομική κρίση. Αυτά τα στοιχεία ήταν αρκετά, αφορούσε τα αρνητικά επιτόκια, τη διόγκωση των κόκκινων δανείων, το λεγόμενο επενδυτικό κενό που θα το έχουμε ακούσει όλοι, αλλά και τον πολύ μεγάλο όγκο του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Η πανδημία όμως λειτουργήσε, ας σκεφτούμε, ως ένα χειρόφρενο που επιβράδυνε περαιτέρω και απότομα την οικονομία, ενώ επέδρασε και στο βάθος της τρέχουσας κρίσης. Συγγνώμη, όμως δεν αποτελεί την αιτία της. Άλλωστε, εκτός από τα στοιχεία που δείχνουν την επιβράδυνση πριν την πανδημία, αν ήταν έτσι, δηλαδή αν η πανδημία ήταν η αιτία για την τρέχουσα κρίση, θα αρκούσε το εμβόλιο για να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα στα προηγούμενα μεγέθη. Όμως, καμία πρόβλεψη δεν λέει ότι προβλέπεται, ας πούμε, για το 2021 και το 2022 ότι θα γυρίσουμε στα επίπεδα του 2019.
οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις μιλάνε για επιστροφή στα επίπεδα του 19, το 23 και βλέπουμε. Μιλάμε ουσιαστικά, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, για ένα φαύλο κύκλο. Πού εντοπίζεται όμως την αιτία? Γιατί έχει αποδειχτεί ότι επιβαρύνει και την υγεία του λαού, έχουμε διευρυμένη φτώχεια, ανεργία, έχουμε περικοπές στη δημόσια υγεία, το ζούμε με το παραπάνω τα αποτελέσματα αυτού, αυτό το διάστημα. Πού εντοπίζεται λοιπόν η αιτία και πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό? Αν λοιπόν δεν είναι η πανδημία η αιτία για την κρίση, πραγματικά πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα. Το γεγονός ότι οι περιοδικές οικονομικές κρίσεις στο σύστημα το οποίο ζούμε προκύπτουν ως φυσιολογικό αποτέλεσμα της ίδιας της λειτουργίας του καπιταλισμού και όχι ως αποτέλεσμα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής ή άλλων, τέλος πάντων, συγκυριών και επιλογών, αναδεικνύεται τόσο από την ιστορική πορεία, όσο και από την επιστημονική ανάλυση των εγγενών αντιφάσεων του ίδιου του συστήματος. Ιστορικά φτάνει να δούμε τις κρίσεις στα τελευταία 100 χρόνια, για να καταλάβουμε ότι είτε με σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, είτε με τις λεγόμενες νεοφιλελεύθερες, είτε με περιοριστικές συνταγές, είτε με συνταγές μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης, μεγαλύτερου κρατικού παρεμβατισμού και Κεϊνσιανού δηλαδή τύπου, η κρίση χτύπησε σε διεθνές επίπεδο με σφοδρότητα τόσο την περίοδο του Μεσοπολέμου, όσο και τη δεκαετία του 70, στις αρχές της δεκαετίας του 90, στο 2000, στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και πλέον και σήμερα. Αυτή η ιστορική αναδρομή δημιουργεί την ανάγκη λοιπόν να δούμε βαθύτερα και να εντοπίσουμε την αιτία της κρίσης στα ίδια τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας λοιπόν χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Ανάμεσα στο γεγονός ότι από τη μια πλευρά συμμετέχουν όλο και περισσότεροι στην παραγωγή του κοινωνικού προϊόντος αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών και από την άλλη όλο και λιγότεροι μέτοχοι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων καρπώνονται το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας. Ας σκεφτούμε πόσοι, δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες ή εκατομμύρια, προφανώς είναι εκατομμύρια παγκοσμίως, ας σκεφτούμε λίγο την αλυσίδα παραγωγής για ένα ιατρικό μηχάνημα, από τη σύλληψη, την παραγωγή του, τη μεταφορά του, ή ας πούμε στο πόσοι συμμετέχουν στο να φτιαχτεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο, αλλά βεβαίως και το πόσοι συμμετέχουν έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια υγειονομική μονάδα που χρειάζεται συνεργασία τεχνικού, βοηθητικού, διοικητικού, νοσηλευτικού, ιατρικού προσωπικού και όλα τα παρεμφερή που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία με ενέργεια, με τηλεπικοινωνίες και να μην επεκταθώ, νομίζω ότι το νόημα το πιάσαμε. Αυτή η κατάσταση, δηλαδή της ολοένα και μεγαλύτερης συγκέντρωσης πλούτου σε λίγα χρόνια, αποτυπώνεται και σε κάποια στοιχεία που βγήκαν τις τελευταίες μέρες στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα δημοσίευσε ο οίκος Forbes τη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους αυτού του πλανήτη και πώς τα πήγαν αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη ανέπτυξαν τις περιουσίες τους πάνω από 20%, την ώρα που βεβαίως οι λαοί αντιμετωπίζουν αδιέξοδα την κατάρρευση των συστημάτων υγείας, την ανεργία, το φάσμα της φτώχειας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία βιώνουμε στον έναν ή τον άλλον βαθμό. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά του συστήματος, αυτή η βασική αντίθεση επιδρά καθοριστικά και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην απρόσκοπτη επανεπένδυση και κίνηση των κεφαλαίων στην παραγωγή. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται συνεχώς αναντιστοιχίες ανάμεσα στη λεγόμενη προσφορά και στη ζήτηση. Ο σχεδιασμός που γίνεται σε επίπεδο μιας επιχείρησης δεν μπορεί να ακυρώσει την αναρχία που υπάρχει σε επίπεδο ολόκληρης της κοινωνίας και ολόκληρης της παραγωγής, ενώ ακόμα και ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός και το προσωρινό προβάδισμα που αποκτούν ορισμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, στην πορεία γίνεται τροχοπέδι και οδηγεί σε μειωμένα ποσοστά κέρδους, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Τα κεφάλαια λοιπόν που λιμνάζουν και δεν μπορούν να επενδυθούν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους, πολλαπλασιάζονται. Με μια έννοια θα λέγαμε ότι το σύστημα μπουκώνει από τα κέρδη τα οποία έχει βγάλει. Στη διάρκεια λοιπόν της κρίσης, αυτές οι αντιθέσεις έρχονται με κρότο στο προσκήνιο και λύνονται προσωρινά με την καταστροφή κεφαλαίου και παραγωγικών δυνάμεων, μόνο και μόνο βέβαια για να ξαναγυρίσουμε μετά από κάποιο διάστημα στο σημείο μηδέν.
Και βεβαίως, για να κάνω και μια αναφορά στα μέτρα τα οποία έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις βέβαια, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη, βασικό στοιχείο της εκάστοτε κυβερνητικής διαχείρισης της κρίσης, το ζήσαμε αυτό και την προηγούμενη δεκαετία, βεβαίως είναι η κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων, η επιτάχυνση των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων για να αξιοποιηθεί πραγματικά η κρίση σαν ευκαιρία για το κεφάλαιο. Αυτό το ακούμε σαν τραγούδι στα χείλη των κυβερνώντων και των επιτελείων της αστικής τάξης, όπως είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Έτσι, δεν μας κάνει εντύπωση τον μπαράζ αντιλαϊκών μέτρων, των διευκολύνσεων σε μεγάλους επιχειρηματίες, η ένταση της καταστολής, όπως αποτυπώθηκαν όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στον προϋπολογισμό του 2021, που, όπως γνωρίζετε όλοι, επειδή και η εκδήλωση είναι της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας, προβλέπει μειωμένα κονδύλια για το δημόσιο σύστημα υγείας. Όσο για αυτά τα λεγόμενα μέτρα στήριξης, που επί της ουσίας είναι ορισμένα επιδόματα, επί της ουσίας συνιστούν ορισμένα ψίχουλα για την προσωρινή άμβλυνση των επιπτώσεων από μια κατακόρυφη αύξηση της απόλυτης φτώχειας και της ανεργίας, που θα έβαζε άλλωστε σε κίνδυνο και την ίδια την σταθερότητα του συστήματος. Εκτός από ανεπαρκή αυτά τα επιδόματα, αφενός έχουν ημερομηνία λήξης, αφετέρου εγγράφονται στα λεγόμενα ελλείμματα, τα οποία θα χρειαστεί να τα αποπληρώσει ο ελληνικός λαός. Το ίδιο θα συμβεί και με το λεγόμενο πακέτο των 72 δις από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συνοδεύεται από νέο μνημόνιο, μόνο που αυτό δεν το λένε μνημόνιο, το λένε σχέδιο Πισαρίδη και εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Πανδημία και κρίση λοιπόν αποκαλύπτουν για μια ακόμα φορά το πραγματικό πρόσωπο αυτού του βάρβαρου συστήματος, αλλά και τον μεγάλο ασθενή, έτσι που δεν μπορεί να κρυφτεί. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, σύντροφε Σωτήρη. Θα επανέλθουμε και στη συνέχεια και με άλλα ερωτήματα που θα σου θέσουμε. Να πάμε στο σύντροφο το Θέμο. Θυμίζουμε ότι θα ακούσουμε τον Θέμο τον Βασιλείου, είναι γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας Πρόνοιας Θεσσαλονίκης. Σύντροφε, είναι βασικό το ερώτημα. Τι συνέβη και φτάσαμε σήμερα εδώ, μετράμε 100 νεκρούς την μέρα και την ίδια ώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει παραδοθεί κυριολεκτικά στην πανδημία. Γεια σας και από μένα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας καλωσορίσω και εγώ στη σημερινή εκδήλωση της οργάνωσής μας. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με αυτά που είπε ο Σωτήρης πριν, σχετίζεται με την καπιταλιστική κρίση, σχετίζεται και με το χαρακτήρα συνολικότερα του συστήματος που ζούμε. Επομένως, θα ήταν λάθος στην προσπάθεια να απαντήσουμε, να παραβλέψουμε τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών σε βάρος της υγείας πρόνοιας. Η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας είναι συνεχής και αδιάλειπτη και αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατηγική την οποία απαρέγκλιτα υλοποιούν οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων στη χώρα μας και γενικότερα. Η διακηρυγμένη γενική στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το κράτος, μέχρι το σημείο που θα απομείνει ένα βασικό πακέτο παροχών, όπως το ονομάζουν. Αυτή είναι η ονομασία που το δίνουν. Βασικό πακέτο παροχών. Αυτή η στρατηγική καλύπτει την ανάγκη του κεφαλαίου να βάζει όλο και περισσότερο το χέρι στα κρατικά ταμεία, τα οποία γεμίζουν κυρίως από τη φορολογία του λαού μας, για να προστατεύσει την κερδοφορία του. Η οποία κερδοφορία κινδυνεύει από τις δικές τους, τις καπιταλιστικές κρίσεις, από τη δική τους αδυναμία να βρουν νέα κερδοφόρα επενδυτικά πεδία. Ο πακτολός των δισεκατομμυρίων που δίνει το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι πλούτος που πρόκειψε από τον ιδρώτα των εργαζόμενων και χαρίζεται στους εκμεταλλευτές του σήμερα, αντί να δοθεί ανάμεσα σε άλλα και για την αναβάθμιση της υγείας ή εν προκειμένου για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αν μου επιτρέπετε να πάμε λίγο πίσω, ένα καθοριστικό χτύπημα στην υγεία πρόνοια δόθηκε το 2010. Όταν οι νοσοκομειακές υπηρεσίες πέρασαν στην ευθύνη για τη χρηματοδότησή τους από το κράτος στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ακόμα πιο άμεσα από την τσέπη του εργαζόμενου. Και η συνέχεια για την παραπέρα υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών δόθηκε και από το πετσόκομμα
των αποθεματικών των ταμείων, καθώς και με τη συνεχή έως σήμερα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς αυτά τα ταμεία. Επιπλέον, υπάρχει ρητά διατυπωμένη η στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, η λεγόμενη εξασφάλιση βιώσιμων και αποδοτικών συστημάτων υγείας, το οποίο εν πωλής σημαίνει η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών τους, η κατάργηση πολλών δωρεάν υπηρεσιών, προκειμένου να βγάζουν κέρδη και κάθε νοσοκομείο να εξελιχθεί, όπως το ονομάζουν, σε αυτοτελή επιχειρηματική μονάδα. Επομένως, η μείωση της χρηματοδότησης από το κράτος, η εμπορευματοποίηση του αγαθού της υγείας, τελικά η οργάνωση μιας τόσο ζωτικής υπηρεσίας με βάση τη λογική κόστους-οφέλους, οδήγησε στα εκρηκτικά προβλήματα με τα οποία υποδέχθηκε τόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και συνολικά οι υπηρεσίες υγείας πρόνοιας την πανδημία του κορονοϊού. Προβλήματα όπως δεκάδες χιλιάδες ελλείψεις σε προσωπικό, ελαστικές σχέσεις εργασίας, το πετσοκομμένο εισόδημα των εργαζόμενων σε αυτό το χώρο που δεν πρέπει να παραβλέπεται και η έλλειψη προστασίας τους απέναντι στους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Επίσης η ανύπαρκτη, στην κυριολεξία ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πολλά άλλα. Η πανδημία κόστησε και συνεχίζει να κοστίζει και σε ζωές ανθρώπινες εξαιτίας αυτών των παθογενειών. Θα μπορούσε όμως να έχει γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό για να μην ζούμε αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία του λαού? Ναι, να πω, είναι πραγματικά άθλια κατάσταση αυτή που παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πετσόκοψε κατά 860 εκατομμύρια την κρατική χρηματοδότηση προς την υγεία, ακολουθώντας πιστά την ίδια στρατηγική με τους προηγούμενους. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τις δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας, εφόσον είχε όλο το χρόνο να πάρει μέτρα. Αρκεί να άκουγε δεκάδες φορείς που φώναζαν, ανάμεσα στους οποίους τα νοσοκομειακά σωματεία, αλλά και την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, αν τους άκουγε όλους αυτούς, αν υλοποιούσε, αν θέλετε έστω και ένα κομμάτι των αιτημάτων τους, δεν θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση. Η κυβέρνηση θα μπορούσε και μπορεί ακόμα, δεν έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεση, θα μπορούσε και μπορεί να προχωρήσει σε μαζικούς ελέγχους του πληθυσμού, ειδικά σε μεγάλους χώρους δουλειάς που η εργοδοσία ξεσαλώνει πάνω στους εργαζόμενους και νομίζω είδαμε και τις εξελίξεις στα εργοστάσια της Δυτικής Αττικής. Μπορεί ακόμα να επεκτείνει τους ελέγχους ανά τόπο κατοικίας, ακόμα και πόρτα-πόρτα να γίνονται τα τεστ. Αυτό έγινε για παράδειγμα στην Κούβα. Να εχνηλατήσει για κάθε κρούσμα, ώστε να εντοπίσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ενεργά κρούσματα, να απομονώσει αυτούς τους ανθρώπους, όχι στο σπίτι τους, αλλά σε δομές, είτε νοσηλεύοντάς τους σε μονάδες, όπως για παράδειγμα το Λιμωδόν, που θα έπρεπε να το έχει ανοίξει, είτε επιτάσσοντας ιδιωτικές κλινικές, είτε ακόμα και ξενοδοχεία, ειδικά αν θέλετε για το τμήμα των νοσούντων που είναι ασυμπτωματικοί. Ταυτόχρονα, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίσει τη διασπορά και αλλού που συμβαίνει, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία στην πόλη μας, αυξάνοντας το στόλο και τα δρομολόγια. Αυτό μπορούν κάλλιστα να το κάνουν επιτάσσοντας τουριστικά πούλμαν, τα οποία σήμερα που μιλάμε κάθονται χωρίς να τα χρησιμοποιεί κανείς. Μπορεί να επιτάξει όλες τις ιδιωτικές μεθ χωρίς προϋποθέσεις. Και εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε, το χωρίς προϋποθέσεις που πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, σημαίνει τέλος πάντων ότι όταν κρίνεται στο νήμα η διατήρηση της ανθρώπινης ζωής, δεν παίζεις. Και σίγουρα δεν διαπραγματεύεσαι με βρικόλακες όπως οι κλινικάρχες που γεμίζουν τα ταμεία τους από τον πόνο των ανθρώπων. Θα μπορούσε η κυβέρνηση και μπορεί ακόμα να καλύψει όλα τα κενά σε προσωπικό τα οποία οδήγησαν ανθρώπους να πεθαίνουν αβοήθητοι στα κρεβάτια της νοσηλείας εξαιτίας της υποπαρακολούθησης. Η υποπαρακολούθηση των ασθενών στις κλινικές σπάει κόκαλα και είναι αποτέλεσμα του ελάχιστου νοσηλευτικού προσωπικού που με κίνδυνο και της δικής του ζωής έχει αναλάβει ένα αδύνατο στην κυριολεξία έργο να μπαλώσει τα εγκληματικά κενά που άφησαν στο πέρασμά τους όλες οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών. Αν λοιπόν τα είχε κάνει αυτά η κυβέρνηση, ναι, θα μετρούσαμε σήμερα πολύ λιγότερες επιπτώσεις. Και μάλιστα οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τον κορονοϊό αυτόν καθε αυτόν, αλλά και την ουσιαστική κατάργηση όλων των άλλων υπηρεσιών υγείας, και εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική και η καταστροφή ανυπολόγιστη.
σε ένα μόνο, να σας πω, από τα μεγάλα νοσοκομεία της πόλης την περίοδο του lockdown έγιναν κατά 23% λιγότερες εισαγωγές σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, δηλαδή Νοέμβρη με μέσα Δεκέμβρη, και φέτος το 40% αυτών των εισαγωγών αποτελούν μόνο COVID, κορονοϊό. Η μείωση των εισαγωγών για περιστατικά όπως τα καρδιολογικά έφτασε μέχρι το 65%. 65% λιγότερα καρδιολογικά περιστατικά, λες και ξαφνικά έπαψε ο κόσμος να έχει προβλήματα με την καρδιά του. Στο όνομα λοιπόν της μείωσης του κόστους, η κυβέρνηση άφησε τη διασπορά να φτάσει σε εκρηκτικό επίπεδο. Από το να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές, προτίμησε να παραλύσει τα νοσοκομεία και να τα γεμίσει μόνο με κλινικές για τον κορονοϊό. Αυτές τις ευθύνες που είχαν με αυτή τη σκοπιμότητα, προσπάθησαν να τις κρύψουν πίσω από την άθλια προπαγάνδα που ακούει στο όνομα ατομική ευθύνη. Επομένως, ναι, θα μπορούσαμε και την πανδημία να αντιμετωπίσουμε και να αφήσουμε άθικτες όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας. Η πανδημία λοιπόν δεν είναι ένα κατανίκητο φυσικό φαινόμενο και οι επιπτώσεις της δεν ήταν αναπόφευκτες. Υπήρχε τρόπος να αποσοβήσουν τα χιλιάδες θύματα, επέλεξαν και ακόμη επιλέγουν να μην το κάνουν. Ή για να το πούμε καλύτερα, έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα αδιέξοδα που έχει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία και φυσικά όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ στηρίζουν με χέρια και με πόδια. Γιατί για να πάρουν τα παραπάνω αναγκαία μέτρα που αναφέραμε, έχει κόστος. Δεν είναι λοιπόν διατεθειμένοι να αποτρέψουν τη θυσία των εργαζόμενων και του λαού στο βωμό της διαφύλαξης των συμφερόντων των καπιταλιστών, των αφεντικών τους. Κάθε ευρώ που φεύγει για την υγεία και προστασία της ζωής αφαιρείται από τον κορβανά των εκμεταλλευτών, οι οποίοι θέλουν να τη βγάλουν όσο πιο καθαρή γίνεται από τη δική τους κρίση, φορτώνοντάς την στις δικές μας πλάτες. Όμως εμείς ξέρουμε ότι ισχύει και το αντίστροφο. Και τέτοια κατεύθυνση δίνουμε στους οργανωμένους αγώνες. Οι κομμουνιστές πρωτοστατούν στα συνδικάτα για να υπάρχει διεκδίκηση, όχι γενικά και αόριστα. Δεν τα φορτώνουμε σε κάποια υποτιθέμενη ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης, στρώνοντας το έδαφος για την επόμενη κυβέρνηση που θα έχει ακριβώς την ίδια στρατηγική. Αλλά χτυπάμε τον αντίπαλο εκεί που πονάει. Χτυπάμε και αναδεικνύουμε τις αιτίες των προβλημάτων. Αποτέλεσμα της δράσης με αυτόν τον προσανατολισμό ήταν η διαμόρφωση προωθημένων και εξειδικευμένων ετοιμάτων στα συνδικάτα και σε ομοσπονδίες, τα οποία άλλες δυνάμεις και ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός είτε δεν μπόρεσαν να αρνηθούν, όσο και αν το ήθελαν. Η δράση μας είχε αποτέλεσμα να γίνουν δεκάδες κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία της πόλης και εκατοντάδες σε όλη τη χώρα, με πολύ σημαντική συμμετοχή εργαζόμενων, δεδομένων φυσικά των συνθήκων. Και να ξέρουμε ότι όσον αφορά τουλάχιστον την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, οι 100 με 150 εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις κάθε φορά δεν θα πρέπει να μετρούν από μόνοι τους. Επειδή είναι πολλαπλάσιοι αυτοί που εκπροσωπούσαν κάθε φορά σε κάθε μια κινητοποίηση. Είναι πολλαπλάσιοι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή κάτω από μια στολή αστροναύτη, όπως συνηθίζουν να τη λένε οι εργαζόμενοι, μην μπορώντας παρά τη θέλησή τους να συμμετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες. Αυτές οι κινητοποιήσεις ήταν στο μεγάλο τους μέρος επιτυχημένες, παρά τη λυσαλέα επίθεση και τρομοκρατία που δέχτηκαν οι δυνάμεις που τις οργάνωναν, αλλά και συνολικά οι νοσοκομιακοί εργαζόμενοι. Επομένως και τελειώνοντας, ο χαρακτήρας της καπιταλιστικής κρίσης, τα αδιέξοδα συνολικά του σημερινού εκμεταλλευτικού συστήματος, οι δυνατότητες των εργαζόμενων και του κινήματος να οργανώνουν επιτυχημένους αγώνες ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, αλλά και το βαθύ ταξικό μίσος που εκφράζουν απέναντι στο κίνημα και τους αγώνες η κυβέρνηση, οι διοικήσεις των νοσοκομείων και οι ίδιοι τελικά οι καπιταλιστές, δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το τι πρέπει να γίνει για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις μιας πανδημίας είναι γνωστό. Όμως θα ήταν αυταπάτη να περιμένουμε ότι μια αστική κυβέρνηση θα κάνει αυτά τα πράγματα πράξη αυτοβούλως. Ο μόνος δρόμος σήμερα είναι το δυνάμωμα των αγώνων που βάζουν στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες και τον πραγματικό αντίπαλο. Γιατί μόνο τέτοιοι αγώνες μπορούν να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ, σύντροφε Θέμο. Να σας ζητήσω όλους, αν είναι εύκολο, όταν δεν μιλάμε, να κλείνουμε την κάμερα, για να μπορέσουν να μπουν και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστήσω πολύ. Θυμίζω ότι έχουμε απενεργοποιήσει όλα τα μικρόφωνα.
για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση της συζήτησής μας διαδικτυακά. Λοιπόν, σύντροφε Σωτήρη, θα επανέλθω σε σένα και πάλι και να απαντήσουμε το δεύτερο και κρίσιμο κομμάτι του τίτλου της σημερινής μας συζήτησης, της σημερινής μας εκπομπής. Τι νέους δρόμους τελικά μπορεί να ανοίξει η σοσιαλιστική οικονομία? Σε αντιπαράθεση δηλαδή με όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, τα διέξοδα που γεννάει ο καπιταλισμός και τα ζούμε αυτή την περίοδο με τον πιο δραματικό, με τον πιο τραγικό τρόπο. Οι κομμουνιστές υποστηρίζουν ότι η δική τους εναλλακτική εξουσία θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια άλλη κοινωνία, για την οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας που δεν θα υποφέρει ακριβώς από αυτά τα ζητήματα, από αυτές τις παθογένειες δηλαδή, που όπως είπες και εσύ και ο σύντροφος ο Θέμος, πηγάζουν ουσιαστικά μέσα από το ίδιο το σύστημα του καπιταλισμού. Και βεβαίως το κόμμα μας, το ΚΚΕ, είναι το μοναδικό κόμμα που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το σήμερα και το αύριο και το καταθέτει στον ελληνικό λαό. Και αυτό συμπληρώνει, ας το πούμε έτσι, την καθοριστική συμβολή του στους αγώνες αλλά και στο ίδιο το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Ο σοσιαλισμός, η κοινωνία για την οποία παλεύουμε και βεβαίως δεν ονειροπολούμε αλλά αγωνιζόμαστε για αυτή την κοινωνία κάθε μέρα και μέσα στους καθημερινούς αγώνες, μπορεί να μας βγάλει από τον φαύλο κύκλο τον οποίον περιγράψαμε. Από το φαύλο κύκλο και τα τραγικά αδιέξοδα αυτού του συστήματος που σε περιόδους όπως αυτή η οποία διανύουμε δείχνει με εκρηκτικό τρόπο τέλος πάντων τα προβλήματα, τα αδιέξοδα που προκαλεί. Μπορεί να μας βγάλει από το φαύλο κύκλο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία βεβαίως έχει ως προϋπόθεση την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων και αυτό το είδαμε τα δύο χρόνια, πριν ξαναμπούμε δηλαδή σε κρίση, αλλά και οικονομικής κρίσης που συνδέεται οπωσδήποτε με περισσότερα βάσανα για τον εργαζόμενο λαό. Αποδείχθηκε και ιστορικά ότι η σοσιαλιστική οικονομία και κοινωνία, καταργώντας τη βασική αντίθεση που αναφέραμε τέλος πάντων παραπάνω, που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον καπιταλισμό, απαλλάσσεται από τις κρίσεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίοδος του Μεσοπολέμου, που ενώ το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα σπαράσσονταν από δύο αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις που οδήγησαν τελικά και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Σοβιετική Ένωση καταγράφονταν αλματώδεις ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας. Για να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει μια τέτοια διαφορετική κοινωνία στον αιώνα τον οποίο ζούμε, στον 21ο αιώνα, οφείλουμε να διερευνήσουμε αφενός την ιστορική πείρα του 20ου αιώνα και αφετέρου βεβαίως τις νέες αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά και τα νέα προβλήματα που γεννάει η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος στις νέες συνθήκες της λεγόμενης ψηφιακής οικονομίας και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι κάποιες έννοιες που σίγουρα θα έχετε ακούσει. Αρχικά να αναφέρουμε ότι οπωσδήποτε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας κοινωνίας είναι σταθερά, με την έννοια είναι αυτά τα οποία αναδείχθηκαν τέλος πάντων ιστορικά και είναι η εργατική εξουσία, δηλαδή ότι η εξουσία ανήκει πραγματικά στους εργαζόμενους και θα ήθελα αν μπορέσουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο λίγο παρακάτω. Είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών, δηλαδή όχι απλά μια κρατική ιδιοκτησία όπως τη γνωρίσαμε και τα προηγούμενα χρόνια εδώ, αλλά μια κοινωνική ιδιοκτησία, δηλαδή να ανήκει πραγματικά στην κοινωνία, όχι σε ένα κράτος το οποίο δουλεύει για τους καπιταλιστές. Και βεβαίως είναι η κατάργηση της μισθωτής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σταθερά. Μιλάμε δηλαδή πρώτα απ' όλα για μια κοινωνία όπου ο καθένας από εμάς, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, ο μισθωτός επιστήμονας, δεν βγαίνει στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας για να πουλήσει την εργατική του δύναμη, για να αναζητήσει αυτή την πώληση, αλλά έχει απελευθερωθεί εξ αρχής από αυτά τα δεσμά. Μια κοινωνία στην οποία είμαστε εμείς αφεντικά του εαυτού μας και μας ανήκει συλλογικά όλος ο πλούτος που υπάρχει γύρω μας. Σε αυτό λοιπόν το στέρεο έδαφος της εργατικής εξουσίας και της κοινωνικής ιδιοκτησίας όλων των μέσων παραγωγής όλου του πλούτου της κοινωνίας, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της οικονομίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον περιορισμένο σχεδιασμό σε επίπεδο καπιταλιστικής επιχείρησης και τη συνολική αναρχία που υπάρχει στην παραγωγή και επικρατεί τώρα,
μπορεί να διασφαλίσει ένα πολύ ανώτερο επίπεδο κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και να κάνει βεβαίως οριστικό παρελθόν και της κρίσης. Το τι θα παραχθεί, για ποιο σκοπό, πώς θα κατανεμηθούν τα μέσα παραγωγής και το ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε κλάδο, παραγωγική μονάδα και κοινωνική υπηρεσία, δεν θα αποφασίζεται μέσω της αγοράς και με τη λογική που ανέπτυξε πριν ο θέμος, όπως κάνουν τώρα τέλος πάντων οι κυβερνήσεις, δηλαδή του περιορισμού του κόστους, αλλά με βάση τους στόχους συνδυασμένης κάλυψης των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, τους στόχους δηλαδή που θα θέτει η ίδια η κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, θα δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής ιατρικών ειδών, στην φαρμακοβιομηχανία, που θα έχει ως αφετηρία βεβαίως και τις σημερινές υποδομές που είναι σημαντικές, αλλά όχι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια σχετική επάρκεια σε ορισμένα, τουλάχιστον τέλος πάντων, είδη. Βεβαίως, μπορούμε να αξιολογήσουμε και την πείρα της ίδιας της ανθρωπότητας από τον αιώνα τον οποίον πέρασε, δηλαδή από τον 20ο αιώνα. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα ζητήματα, γιατί είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τι καλύτερο, τι διαφορετικό μπορεί να γίνει. Η νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης το 1917 φώτισε πραγματικά τον απελευθερωτικό χαρακτήρα των νέων σχέσεων παραγωγής, των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής, στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και βασικά στην κύρια παραγωγική δύναμη, που δεν είναι άλλη από τον ίδιο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα, δηλαδή, που αποδεικνύουν αυτό που είπα προηγούμενα. Ο γρήγορος εξηλεκτρισμός μιας ολόκληρης αχανούς χώρας, μιλάμε για τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, σκεφτούμε στη χώρα μας πότε εξηλεκτρίστηκε ολόκληρη, πόσες δεκαετίες μετά και πολύ μικρότερη χώρα. Η εξάλληψη της ανεργίας και του αναλφαβητισμού, η γενική υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση, το οκτάωρο, το οποίο κατακτήθηκε πριν τη δεκαετία του 30 και έγινε 7ωρο και 6ωρο για τα βαρέα ανθυγιεινά. Ας σκεφτούμε με ποιους όρους, με βάση αυτή την πείρα, θα έπρεπε να δουλεύουν οι υγειονομικοί σε αυτές τις συνθήκες. Η πραγματική ισοτιμία αντρών και γυναικών, η απελευθέρωση από τις ρατσιστικές αντιλήψεις, οι πρωτόγνωρες κατακτήσεις στον τομέα της υγείας που τις παραδέχονταν ακόμα και ας το πούμε έτσι, οι πιο φανατικοί εχθροί της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και το έπος της μετατροπής της ειρηνικής σε πολεμική βιομηχανία πριν και μέσα στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και η κατάκτηση του διαστήματος είναι κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και ιδιαίτερα για αυτό το θέμα της μετατροπής της αμυντικής, ας το πούμε έτσι, της ειρηνικής βιομηχανίας σε πολεμική, στα πλαίσια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, το αναφέρω για ποιο λόγο. Γιατί αναδεικνύει ότι ένα σύστημα, το οποίο δουλεύει στα πλαίσια ενός κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, μπορεί να ανατάξει γρήγορα την παραγωγή και να απαντήσει σε έκτακτες καταστάσεις όπως είναι η πανδημία. Αυτή η δυνατότητα φάνηκε σε συνθήκες ενός πολέμου και της μεγαλύτερης επίθεσης που έχει γίνει ποτέ. Δεν θα μπορούσε να γίνει, αναρωτιόμαστε, κάτι αντίστοιχο σε συνθήκες πανδημίας? Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει. Και βεβαίως, για να κατανοήσουμε και τη σημασία αυτών των επιτευγμάτων σε αυτές τις χώρες και συγκεκριμένα στη Σοβιετική Ένωση, χρειάζεται πάντα να σκεφτόμαστε και το σημείο αναφοράς, από πού δηλαδή ξεκίνησε, από πόσο μεγάλη καθυστέρηση, αλλά και τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες επιτεύχθηκε. Τώρα, για να δούμε κάπως και τις νέες δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας, με βάση και τις εξελίξεις στα χρόνια που περνάμε, σε τεχνολογικό, σε επιστημονικό επίπεδο, γιατί οπωσδήποτε το κόμμα μας τα αξιολογεί όλα αυτά, φαίνεται ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες που γεννά σήμερα η αντικειμενική αύξηση του βαθμού κοινωνικοποίησης της εργασίας και αυτοματοποίησης της παραγωγής για την σοσιαλιστική οικοδόμηση. Δηλαδή, να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες που γεννά η σύγχρονη εποχή της αλματώδους επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ας σκεφτούμε τις δυνατότητες που δημιουργούνται από την ολοένα και πιο εκτεταμένη μετατροπή της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη και από τη θεαματική αύξηση του βαθμού αυτοματοποίησης. Υπάρχουν ολόκληρες παραγωγικές μονάδες όπου η πρόβλεψη βλαβών και η παραγγελία ανταλλακτικών έχει αυτοματοποιηθεί πλήρως.
Ας δούμε τις δυνατότητες των μηχανικών συστημάτων να συντονίζονται μεταξύ τους, αλλά και με τους εργαζόμενους, και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων χάρη στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, της πληροφορικής, σχετικά με τη γρήγορη συλλογή αλλά και εντατική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Νομίζω ότι και εσείς θα έχετε διαβάσει, θα γνωρίζουμε τις δυνατότητες από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη διάφορων ασθενειών. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο νομίζω ότι αν αναπτύσσονταν αυτές οι δυνατότητες στα πλαίσια ενός διαφορετικού συστήματος υγείας, θα μπορούσαμε να έχουμε περαιτέρω κατακτήσεις στο επίπεδο της δημόσιας υγείας. Ή, ας πούμε, τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, που για μας δεν είναι αυτοδιάγνωση και θεραπεία από το τηλέφωνο, αλλά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για απομακρυσμένη συνεργασία και διάγνωση, υπό την προϋπόθεση βεβαίως της ύπαρξης κατάλληλα στελεχωμένων κέντρων υγείας και επαρκούς νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Είναι πραγματικά μεγάλες λοιπόν οι δυνατότητες και ήθελα να κλείσω αυτό το κομμάτι με μια αναφορά στην απελευθέρωση που φέρνει ο σοσιαλισμός στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας. Και ας σκεφτούμε αυτό σε αντίθεση με τον λυσαλαίο ανταγωνισμό μονοπωλίων στον τομέα του φαρμάκου που ανταγωνίζονται εδώ και πάρα πολλούς μήνες για ποιος θα βρει πρώτος τέλος πάντων και θα προμηθεύσει το εμβόλιο. Ανταγωνισμός που πραγματικά βάζει εμπόδιο σε αυτή τη συνεργασία. Σκεφτείτε όλα αυτά τα επιστημονικά επιτελεία να συνεργάζονταν μεταξύ τους, να μην υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση, ή ακόμα να υπήρχε και μία πρόνοια, μία πρόβλεψη, να μην καθορίζονταν δηλαδή τα βήματα σε επίπεδο έρευνας από το αν υπάρχει πελατεία, όπως είναι τώρα που υπάρχει. Γνωρίζουμε για τις καθυστερήσεις που υπήρχαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ενώ υπήρχε στα σκαριά έρευνα για την μελέτη εμβολίων απέναντι στους κορονοϊούς, αυτή δεν προχώρησε γιατί κρίθηκε ως μη, ας το πούμε έτσι, κερδοφόρα. Με λίγα λόγια, πραγματικά αυτές οι νέες δυνατότητες απ' τη μια μπορούν να απελευθερωθούν και να αξιοποιηθούν πλήρως μόνο στο σοσιαλισμό και από την άλλη αυτές οι δυνατότητες δίνουν τη δυνατότητα για ένα πολύ ανώτερο επίπεδο σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 21ο αιώνα. Βέβαια, είναι ένα ερώτημα, το κράτησα όταν το είπατε. Ποιος θα έχει την εξουσία στο σοσιαλισμό, ποιος θα είναι ο ρόλος της εργατικής τάξης σε αυτόν? Ναι, βεβαίως. Σε αυτή την κοινωνία για την οποία παλεύουμε, οι αφανείς ήρωες της κοινωνικής παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών βγαίνουν από το παρασκήνιο στο προσκήνιο της ιστορίας. Δηλαδή, η συμμετοχή μας, όλων μας στις εξελίξεις δεν εξαντλείται σε μια ψήφο κάθε 4 χρόνια και στην εφαρμογή ενός σχεδίου για το οποίο έχουν αποφασίσει άλλοι και όχι εμείς, αστικά επιτελεία, διοικήσεις επιχειρήσεων και νοσοκομείων. Έτσι. Την εξουσία λοιπόν την έχει η εργατική τάξη, σύγχρονη εργατική τάξη, που να ξεκαθαρίσω εδώ, σύμφωνα με τη μαρξιστική επιστημονική ανάλυση και την άποψη του κόμματός μας, δεν είναι μόνο οι χειρόνακτες εργάτες στα ορυχεία, στη βιομηχανία και στις κατασκευές, έτσι είναι πολύ πιο ευρεία η έννοια της σύγχρονης εργατικής τάξης. Αυτή την εξουσία λοιπόν την έχει η σύγχρονη εργατική τάξη και αυτή η ανώτερη δημοκρατία για τους πολλούς, η εργατική εξουσία, έχει ως πυρήνα τη συνέλευση των εργαζόμενων στο χώρο δουλειάς. Εκεί βρίσκεται το κλειδί, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να καθορίζουν αυτοί πραγματικά τις τύχες τους και να συμμετέχουν αποφασιστικά στη λήψη, στην εφαρμογή αλλά και στον έλεγχο των αποφάσεων. Έτσι το εκλογικό δικαίωμα, γιατί προφανώς οι εκλογές όχι μόνο δεν καταργούνται όπως λένε κάποια παπαγαλάκια, αλλά ίσα ίσα που γίνονται ουσιαστικές, το εκλογικό δικαίωμα από τυπικό γίνεται ουσιαστικό. Και οι εκπρόσωποι που εκλέγονται δεν είναι κάποιοι αστεί επαγγελματίες που φάγαν τα νιάτα τους στο Χάρβαρντ για να προετοιμάζονται για αυτή τη δουλειά, αλλά είναι πρωτοπόροι της κοινωνικής παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίοι απολογούνται τακτικά στους συναδέλφους τους, είναι ανακλητοί και προφανώς δεν διαθέτουν κανένα παραπάνω προνόμιο ως εκπρόσωποι από όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Η νέα κοινωνία λοιπόν θα πάει μπροστά με την ενεργό συμμετοχή, με την πρωτοβουλία, με τη δημιουργικότητα, ακόμα και με την αυτοθυσία
όλων των εργαζόμενων. Το κράτος, αυτό το νέο κράτος, το κράτος της εργατικής εξουσίας, σταματά να εξυπηρετεί και να προασπίζει με όλα τα μέσα τα συμφέροντα των λίγων και γίνεται εργαλείο για την προστασία των κατακτήσεων των εργαζόμενων, για την ευρέωση και δημιουργική ανάπτυξη της νέας κοινωνίας. Να ρωτήσω ακόμα, για τα ζητήματα των ελευθεριών και των δικαιωμάτων, βλέπουμε σήμερα να εντείνεται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο η καταστολή απέναντι στους αγώνες που διεξάγονται με πρόσχημα την πανδημία. Η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης είναι η καταστολή, η καταστολή, η καταστολή. Στοχεύει στους αγώνες των εργαζομένων και στην επιβολή προστήμων όλο αυτό το διάστημα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια καταπάτηση των λαϊκών δικαιωμάτων επί της ουσίας, αυτό που βιώνουμε σήμερα στο μέγιστο βαθμό. Στο σοσιαλισμό όμως, επειδή έχουν ακουστεί και έχει πέσει πολύ λάσπη πάνω στο ζήτημα των ελευθεριών, θα υπάρχουν ελευθερίες, θα υπάρχουν δικαιώματα για τους ανθρώπους? Η περίοδος προσφέρεται και για συγκρίσεις και για να δούμε πιο βαθιά, γιατί η ένταση της καταστολής που παρακολουθούμε, κάνω μια παρένθεση, καταστολή και στο δρόμο αλλά και στη συνείδηση, κλιμακώνεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά έχει διεθνή χαρακτηριστικά. Ας δούμε λίγο τι έγινε όλους τους προηγούμενους μήνες στην Αμερική, μετά τη δολοφονία του Φλόιντ, με όλες αυτές τις κινητοποίησεις. Ας δούμε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία με τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις απέναντι στον απαράδεκτο νόμο Μακρόν, που θέλει πραγματικά να δώσει τη δυνατότητα στις δυνάμεις καταστολής να πράττουν κατά το δοκούν και να τσακίζουν πραγματικά τις εργατικές λαϊκές κινητοποίησεις. Με βάση αυτά μπορούμε να σκεφτούμε τη διαφορά και με βάση όσα είπα προηγούμενα σε σχέση με τη συμμετοχή των εργαζόμενων στη νέα εξουσία, μπορούμε να σκεφτούμε τη διαφορά ανάμεσα στην τυπική δημοκρατία και ισότητα που επικρατεί τώρα. Επί της ουσίας είναι βία των λίγων πάνω στους πολλούς. Αυτή είναι η δημοκρατία που ζούμε σήμερα. Ανάμεσα σε αυτήν και την ουσιαστική που κατοχυρώνεται με την επαναστατική κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη. Γιατί άλλωστε όλοι σήμερα μπορεί να έχουμε μια ψήφο, όπως είπαμε προηγούμενα, αλλά εμείς οι πολλοί δεν διασφαλίζουμε μέσω αυτής την ουσιαστική μας συμμετοχή. Δεν έχουμε ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις. Και βεβαίως μπορεί να έχουμε όλοι μια ψήφο, αλλά αυτοί που διαθέτουν κανάλια, ποδοσφαιρικές ομάδες, μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν προφανώς άλλη δυνατότητα επηρεασμού, χειραγώγησης, ακόμα και δυνατότητα για ανοιχτό εκβιασμό. Και αυτά τα έχουν ζήσει οι εργαζόμενοι στο πετσί τους. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, τα ΜΑΤ μαζί μας όταν διεκδικούμε την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και τα δικαιώματά μας. Άρα, λοιπόν, σε αυτή τη νέα κοινωνία δεν θα έχουμε απλά μια ψήφο, αλλά τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας πραγματικά στα χέρια μας. Και μέτρο της δημοκρατίας για τους πολλούς, λοιπόν, είναι η δυνατότητα της ενεργητικής συμμετοχής. Εμείς αμφισβητούμε την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία από τη σκοπιά της διεύρυνσής της. Ένα ανώτερο δηλαδή επίπεδο δημοκρατίας με την ενεργητική συμμετοχή των εργαζόμενων στη λήψη, υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων. Ο αιώνας που πέρασε έδειξε δείγματα από αυτήν την πορεία η οποία μπορεί και πρέπει να ακολουθηθεί, έδειξε τα θετικά της ενεργητική συμμετοχή των εργαζόμενων, έδειξε όμως και τα αρνητικά όταν αυτή η συμμετοχή ατονεί και χάνεται το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων από πολλούς εργαζόμενους. Αυτή την πείρα την μελετάμε, ήδη είμαστε πιο δυνατοί, η μελέτη συνεχίζεται και εμπλουτίζει προφανώς και τη σύγχρονη αντίληψη του κόμματός μας για το πώς θα είναι πραγματικά το σύστημα εξουσίας σε αυτή τη νέα κοινωνία. Σε ευχαριστούμε, σύντροφε. Και να έρθω σε εσένα, σύντροφε Θέμο, για ένα κέραιο επίσης ερώτημα. Πώς θα μπορούσε τελικά η υγεία και η πρόνοια να οργανωθεί μέσα σε μια σοσιαλιστική κοινωνία και πώς θα αντιμετώπιζε τέτοια φαινόμενα που ζούμε όπως μια πανδημία? Ξεκινώντας με την πανδημία, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και νομίζω προκύπτηκε από αυτά που είπε και ο Σωτήρης, κανείς δεν θα είναι σε θέση σε μια σοσιαλιστική οικονομία να βάλει το κόστος πάνω από την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είμαστε τυχεροί σε εισαγωγικά. Υπάρχει τέτοια πείρα και στην Σοβιετική Ένωση με την αντιμετώπιση επιδημίας ευλογιάς στη Μόσχα.
Τότε λοιπόν, 60 ολόκληρα χρόνια πριν, μετά τον εντοπισμό του πρώτου δηλαδή κρούσματος Ευλογιάς, ξεκίνησε αμέσως μια γιγάντια προσπάθεια η οποία ήταν από πριν σχεδιασμένη για τέτοιες περιπτώσεις και περιλάμβανε τη συντονισμένη δράση χιλιάδων υγειονομικών και άλλων ανθρώπων. Ιχνηλατήθηκαν όλες οι επαφές με τα κρούσματα και απομονώθηκαν μέσα σε 2 μέρες σε νοσοκομειακές δομές όπου και νοσηλεύτηκαν. Μιλάμε για 9.000 ανθρώπους τότε και μια πραγματικά γιγαντία επιχείρηση καραντίνας. Όχι μένουμε σπίτι, σαν αυτά που βλέπουμε σήμερα, καραντίνα κανονική, σε δομές με ιατρική παρακολούθηση για όλους. Κρίσιμο μέτρο όμως για το σταμάτημα της εξάπλωσης του ιού ήταν και η πρόληψη, δηλαδή ο μαζικός εμβολιασμός. Μέσα λοιπόν σε 5 μέρες από τον εντοπισμό του ιού ήταν έτοιμα τα αποθέματα εμβολίων για όλους τους κατοίκους της Μόσχας. Βασικό βέβαια να πούμε, η Σοβιετική Ένωση είχε ήδη αναπτύξει εμβόλιο για την ευλογιά. Για 7 εκατομμύρια ανθρώπους λοιπόν συγκροτήθηκαν περίπου 10.000 μπριγάδες εμβολιασμού με τη συμμετοχή γιατρών, νοσηλευτών, φοιτητών ιατρικής κτλ. Μέσα σε μία εβδομάδα εμβολιάστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι, μωρά, ηλικιωμένοι, ακόμα και τιμοθάνατοι. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ. Εκείνες τις μέρες αρρώστησαν δεκάδες άνθρωποι από ευλογιά, αλλά κατέστη δυνατό να σωθούν οι περισσότεροι από αυτούς. Εκτός από το αρχικό κρούσμα ευλογιάς, χάθηκαν από αυτήν άλλοι 3 άνθρωποι στη Μόσχα. Είναι αδύνατο να γίνει κάτι ανάλογο σήμερα στα σφιχτικά πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν το επιτρέπουν οι στιγεροί νόμοι της κερδοφορίας των λίγων. Συνολικά, η αντίληψη που υπάρχει για την υγεία στο σοσιαλισμό είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη σημερινή. Σήμερα τα πάντα είναι εμπόρευμα. Δηλαδή, τα πάντα παράγονται με σκοπό το κέρδος. Σήμερα η ίδια η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα. Οι καπιταλιστές αναγκάζονται να αγοράσουν την εργασία μας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών κτλ. Η ικανότητά μας για εργασία όμως εμπεριέχει και την ανάγκη για υγεία και μάλιστα ως μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις. Για να αναπαράγεται συνεχώς η ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται, πρέπει να μπορούμε να γινόμαστε καλά όταν αρρωσταίνουμε, να αναπαραγόμαστε απρόσκοπτα ως είδος, να προφυλασσόμαστε από εργατικά και άλλα ατυχήματα, ασθένειες και χρόνιες παθήσεις. Όταν όλα αυτά καλύπτονται, βελτιώνονται τελικά και οι όροι της ανθρώπινης εργασίας. Με βάση λοιπόν αυτή την αναντήρητη πραγματικότητα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι καπιταλιστές αποκλείεται να μην θέλουν οι εργαζόμενοι να είναι υγιείς, επειδή όσο πιο υγιείς είμαστε, τόσο πιο πολύ και πιο καλά παράγουμε. Και είναι σωστός αυτός ο ισχυρισμός. Πράγματι, οι καπιταλιστές ως τάξη θέλουν την υγεία μας. Έχουν εντοπίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χάνεται μέχρι και σε κάποιες χώρες χάνεται μέχρι και ένα 2,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τους εξαιτίας χαμένων ημερών εργασίας λόγω ασθένειας. Άρα, αφού και εμείς θέλουμε και αυτοί θέλουν, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα έγκυται στη φύση του εμπορεύματος. Η εργατική δύναμη αγοράζεται, άρα έχει κόστος. Όσο πιο φθηνά κοστίζει, τόσο μεγαλύτερο κέρδος μπορεί τελικά να αποκομίσει ο καπιταλιστής. Η υγεία των εργαζόμενων όμως αποτελεί τμήμα του κόστους της εργατικής μας δύναμης, αν το καλώς σκεφτούμε. Άρα όσο λιγότερες παροχές υγείας υπάρχουν, που είναι ενταγμένες, ξαναλέω, στο κόστος της εργατικής δύναμης, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος για τον καπιταλιστή. Αλλά ταυτόχρονα, τόσο μικρότερη δυνατότητα για ικανή εργασία, εφόσον δεν υπάρχει υγεία, που η ικανή εργασία είναι και η απόλυτη προϋπόθεση για την παραγωγή κέρδους. Τελικά λοιπόν, όσο και αν θέλουν οι εκμεταλλευτές γερή εργατική δύναμη, το κυνήγι του κέρδους τους σωθεί να ελαχιστοποιούν τους όρους για την πλήρη αναπαραγωγή της, δηλαδή να τσακίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας και να, με κόστος προφανώς στην υγεία της εργατικής τάξης, του λαού κτλ. Πρόκειται για μια εγγενή αντίφαση από την οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν οι καπιταλιστές. Πέρα όμως από την παροχή των υπηρεσιών υγείας αυτών καθ' αυτών, οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας και ζωής στο σύστημα αυτό που ζούμε, το βάρβαρο, γεννούν τους όρους για κακή υγεία. Χαμηλό εισόδημα, η ανεργία, άγχος, 1.000 προβλήματα, αδιέξοδα και ψυχική ανισορροπία, κακή διατροφή, μόλυνση του περιβάλλοντος, εντατικοποιημένη εργασία, λίγος ελεύθερος χρόνος, ελάχιστος αθλητισμός, κακή φυσική κατάσταση. Ο καπιταλισμός, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, από τη φύση του γεννά την ασθένεια
και είναι ταυτόχρονα ανίκανος να τη θεραπεύσει. Αντίθετα, στο σοσιαλισμό, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, όπως πολύ ωραία περιγράψει ο συντρόφος ο Σωτήρης, δημιουργεί τις υλικές προϋποθέσεις για να αναπτύσσονται οι σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και να παρέχονται εντελώς δωρεάν στο σύνολο του πληθυσμού. Για να το πω απλά, στην πράξη είναι αδύνατον να υπάρχουν 30.000 κενά σε προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο σοσιαλισμό, όπως υπάρχουν σήμερα. Αρκεί να δει κανείς τι γίνεται σε μια χώρα όπως η Κούβα, που παρόλο που είναι μια χώρα στην οποία οι προσπάθειες, αν θέλετε, για τη σοσιαλιστική ανάπτυξη στενάζουν και υπάρχει τεράστια δυσκολία κάτω από την πίεση, από την πότα, επιτρέψτε μου την έκφραση, των υπεριαλιστών και των αποκλεισμών τους εκεί. Αυτή η χώρα λοιπόν έχει κατά πολύ ανώτερο σύστημα υγείας ακόμα και από πανίσχυρες καπιταλιστικές οικονομίες. Και επειδή σήμερα οι αστικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι δεν κάνουν προσλήψεις στο σύστημα υγείας επειδή δεν αντέχει η οικονομία, να πούμε ότι στην Κούβα, που έχει το μισό ακαθάριστο εθνικό προϊόν από την Ελλάδα, αντιστοιχούν οι τετραπλάσιοι γιατροί για ένα εκατομμύριο, ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Δηλαδή, ανά ένα εκατομμύριο ανθρώπους, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 2.500 γιατροί, στην Κούβα 8.500 γιατροί, που έχουν και παρόμοιο πληθυσμό στο μεταξύ. Στο σοσιαλισμό, λοιπόν, η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας δεν θα είναι προσβάσιμη από λίγους και εκλεκτούς. Κάθε νέα ανακάλυψη θα υπηρετεί την ευημερία της κοινωνίας. Για παράδειγμα, και ανέφερε πολλά ο Σωτήρης για αυτά που βοηθούν, η νέα πρόοδος που έχει σημειωθεί σήμερα και αφορά ακόμα και την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, στην ιατρική, τα οποία προβλέπουν πιο αποτελεσματικά την πιθανότητα καρκίνου, για παράδειγμα, ή εφαρμογές που ανιχνεύουν την ύπαρξη εγκεφαλικού και η τηλεϊατρική που είπε και ο Σωτήρης και πολλά ακούσαμε, όλα αυτά θα αξιοποιηθούν από τους καπιταλιστές σήμερα, είτε ως μέσα πλουτισμού και κερδοφορίας, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ήδη επενδύουν δισεκατομμύρια σε αυτά, είτε θα χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί το κόστος σε γιατρούς, προσωπικό, νοσηλευτές. Προβλέπουν οι ίδιοι ότι οι επενδύσεις σε τέτοιες τεχνολογίες θα φέρουν αύξηση της ανεργίας σε διάφορα υγειονομικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα των ειδικών ακτινολογίας κτλ. Οι νέες ανακαλύψεις των καπιταλισμών λειτουργούν μειώνοντας τελικά, αντί να αυξάνουν, όπως θα περίμενε κανείς, την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών στο γενικό πληθυσμό, σε σχετικό βαθμό προφανώς. Μιλάμε για αυτά βέβαια. Μιλάμε για φανταστικές εξελίξεις, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Την ίδια ώρα που δεν παρέχονται στοιχειώδεις παροχές. Νεφροπαθείς σήμερα δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Υπάρχουν κατά συρροήν νεκροί από κορονοϊό σε γυροκομεία. Και στην Ελλάδα, στην Ισπανία, είδαμε ντροπιαστικές εικόνες με ολόκληρα γυροκομεία να πηγαίνουν στο νεκροταφείο. Και πολλά άλλα τέτοια που σε κάνουν πραγματικά μερικές φορές να νιώσεις και ντροπή. Δεν είναι και τυχαίο, έχουμε και μια πρόσφατη, πώς το λένε, εξέλιξη. Ενώ υπάρχει όλη αυτή η ανάπτυξη, όλες αυτές οι τεράστιες δυνατότητες, όλος αυτός ο πλούτος, σήμερα κόβουν το ρεύμα, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, σε καρκινοπαθή 70χρονο, του οποίου το έχουν αναβάλει και πολλές φορές στις χημειοθεραπείες λόγω πανδημίας. Την ίδια στιγμή που είναι έτοιμοι να επενδύσουν και σε τεχνητή νοημοσύνη. Αντίστοιχα, λοιπόν, οι εξελίξεις στην ιατρική και φαρμακευτική έρευνα σήμερα γίνονται αντικείμενα ανταγωνισμού ανάμεσα σε πολυεθνικούς κολοσσούς. Δεδομένα και ανακαλύψεις, επιστημονικά δεδομένα εννοώ, και ανακαλύψεις αποκρύπτονται από την επιστημονική κοινότητα, από το ένα εργαστήριο στο άλλο. Γιατί? Μέχρι να γίνουν ικανές να φέρουν κέρδος σε αυτούς που πρόλαβαν να τις πατεντάρουν. Στον κόσμο λοιπόν που οραματιζόμαστε εμείς, δεν θα μπαίνουν τέτοια εμπόδια τόσο στην απρόσκοπτη εξέλιξη της επιστήμης, όσο και στην ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τέτοιες δυνατότητες μπορεί να μην έχει, που έχει σήμερα, μπορεί να μην είχε η επιστήμη πριν 50 χρόνια, αλλά τότε δεν ήταν ίδιες και οι ανάγκες. Και αυτό έρχεται να λύσει ο σοσιαλισμός. Κάθε νέα πρόοδο στην επιστήμη που δημιουργεί νέες ανώτερου επίπεδου ανάγκες να συνοδεύεται και με την ικανοποίησή τους. Άλλωστε, δεν μπορεί αλλιώς να πραγματοθεί η πρόοδος, ούτε η συνέχειά της. Δεν μπορούμε να είμαστε δηλαδή περήφανοι για την πρόοδο, άμα δεν τη βιώνουμε, άμα δεν τη ζούμε, άμα δεν έχει αντίκτυπο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό
αυτό που προσπαθώ να πω, βοηθάει το παράδειγμα πάλι με την επιδημία της ευλογίας που αναφέραμε και προηγουμένως. Η ασθένεια αυτή ήταν εξαπλωμένη τότε σε πάνω από 65 χώρες του κόσμου και κόστιζε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Το 1958, στη συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας της Σοβιετικής Ένωσης πρότεινε τότε ένα πλανητικό πρόγραμμα εξάλληψης της ευλογιάς. Η ιδέα της σοβιετικής αντιπροσωπείας θεωρήθηκε μη υλοποιήσιμη από τις άλλες χώρες και από τους ιατρικούς κύκλους των άλλων χωρών. Το 1959 η Σοβιετική Ένωση ουσιαστικά άρχισε από μόνη της να υλοποιεί το παγκόσμιο πρόγραμμα για την εξάλληψη της ευλογιάς, εξάγοντας σταθερά το σοβιετικό εμβόλιο σε χώρες που μαστίζονταν από αυτή την ασθένεια. Πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια, φτάσαμε δηλαδή στο 1967 για να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες που ήταν, αν θέλετε, είχαν και την ισχύ και την ικανότητα να προωθήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα παγκοσμίως. Η ευλογιά λοιπόν νικήθηκε στον κόσμο μας με την πρωτοβουλία των χωρών του σοσιαλισμού, επειδή ήταν απλά αδύνατον σε αυτές τις χώρες το εμβόλιο να αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας. Ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο, ίσως το πιο σημαντικό στον κλάδο της υγείας πρόνοιας, το οποίο έζησε ο λαός στις χώρες που οικοδομήθηκε σοσιαλισμός τον 20ο αιώνα, είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρόληψης, τις οποίες σήμερα, 30, 40 και 50 χρόνια μετά, οι εργαζόμενοι στις καπιταλιστικές χώρες δεν τις βλέπουν ούτε με το κιάλι. Η πρόληψη των ασθενειών ήταν το πιο σημαντικό καθήκον όλων των υγειονομικών υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες, με τη βοήθεια μιας ενιαίας διαδικασίας από μέτρα προφύλαξης, έγκαιρης διάγνωσης, αντιμετώπισης των ασθενειών, φροντίδας μετά την ασθένεια και αποκατάστασης της υγείας, καθώς και της ενότητας μεταξύ νοσοκομιακής και εξωνοσοκομιακής περίθαλψης. Η έγκαιρη παρακολούθηση ενός τμήματος του πληθυσμού ήταν, για παράδειγμα, η ιατρική παρακολούθηση των εργαζόμενων κατά προτεραιότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής. Το λέω αυτό για να το αντιπαραβάλουμε και με αυτό που συμβαίνει σήμερα στη βιομηχανική περιοχή και εδώ, στην περιοχή μας, αλλά και στην Αττική. Σε αυτή τη μορφή προληπτικών εξετάσεων υπάγονταν και επιβεβλημένες από τον νόμο ακτινογραφικές εξετάσεις του πληθυσμού, συμβουλευτικές εξετάσεις εγγύων και μητέρων, η προστασία των νέων, προστατευτικά εμβόλια για τα οποία το κράτος διέθετε μεγάλα ποσά ώστε να παρασκευάζονται καινούργια και αποτελεσματικότερα. Στον καπιταλισμό, αυτό το κομμάτι, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χτυπιέται περισσότερο απ' όλα και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που επιβαρύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου και απευθείας η τσέπη των εργαζόμενων για την πρόληψη. Η πρόληψη, βλέπουμε και ζούμε, ότι είναι ενάντια στην ίδια τη φύση του εκμεταλλευτικού συστήματος του καπιταλισμού, αφού το ίδιο, όπως είπαμε και νωρίτερα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κακή υγεία. Πέρα από αυτό όμως, που είναι το βασικότερο προφανώς, αν θα μπορούσαμε να αποδώσουμε με έναν απλό τρόπο τη σκέψη ενός καπιταλιστή για την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα, τότε αυτή μάλλον θα έχει ως εξής. Σου λέει ο καπιταλιστής, θα πληρώνω εγώ, μπας και αρρωστήσει ο εργάτης. Και αν δεν αρρωστήσει, τζάμπα, τα πλήρωσα. Έτσι σκέφτονται. Και είναι αναγκασμένοι κιόλας. Αυτά τα όρια του θέτει η ίδια τους οικονομία. Το πιο σημαντικό απ' όλα λοιπόν για την υγεία είναι η πρόληψη και στο σοσιαλισμό δεν θα θεωρείται κόστος και σπατάλη. Με παρόμοιο τρόπο θα ξεπεραστούν και όλες οι άλλες παθογένειες που θα κληρονομήσουμε από το καπιταλιστικό σύστημα, με σοβαρότερη την υψηλή νοσηρότητα του πληθυσμού. Η πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα και στον κόσμο, και κλείνω με αυτό, έδειξε ότι ο καπιταλισμός στο επίπεδο ανάπτυξής του σήμερα είναι επικίνδυνος για την υγεία μας, επικίνδυνος για την υγεία του λαού, και φτάνει στο σημείο, δίχως κανέναν δισταγμό, να αξιώνει και την ίδια μας τη ζωή. Αξιώνει την ίδια μας τη ζωή για να τροφοδοτήσει την ασθμένουσα οικονομία του. Διανύουμε, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, μέρες που αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητό από πλατύτερα τμήματα των εργαζόμενων και είναι καθήκον δικό μας η συζήτηση και η δράση, ώστε περισσότεροι σήμερα να κάνουν και δική τους υπόθεση τον αγώνα για να απαλλαχτούμε από αυτό το βάρβαρο σύστημα. Αυτά. Σύντροφε Θέμο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε από πλευράς μου τουλάχιστον σε άλλη μία ερώτηση προς τον σύντροφο τον Σωτήρη τον Αβραμόπουλο
και μετά θα δώσουμε τον λόγο και στους φίλους και τους συντρόφους μας να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Τι κάνουμε τώρα είναι το κρίσιμο, δηλαδή είναι εφικτό να φτάσουμε τελικά στον σοσιαλισμό και πώς γίνεται? Αν είναι εύκολο, σύντροφε Σωτήρη, το μικρόφωνο σου πρέπει να ανοίξεις για να σε ακούμε. Ευχαριστούμε. Τώρα μάλλον ακούγομαι. Ναι. Η πρώτη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε ιστορικά είναι ότι ανατράπηκε και ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, αναφέραμε πάρα πολλά παραδείγματα, και εγώ και ο Θέμος, και φάνηκε δηλαδή ότι τον προηγούμενο αιώνα με την Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση άνοιξε αυτός ο δρόμος. Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε, έλεγε ο ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης. Φυσικά, βέβαια, σήμερα ο συσχετισμός δύναμης είναι πάρα πολύ αρνητικός. Και δεν εθελοτυφλούμε, όμως οι συσχετισμοί αλλάζουν. Και αυτό είναι το μήνυμα που εμείς θέλουμε να δώσουμε. Ένα πράγμα που ίσως δεν φαίνεται, γιατί σε πολλούς φαντάζει αυτό το σύστημα που ζούμε ακατάβλητο και πανίσχυρο, είναι πρώτα απ' όλα οι εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισμού, οι οποίες διαπερνούν και σπαράσουν αυτό το σύστημα, το οποίο είναι γερασμένο. Ας δούμε για παράδειγμα τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα λεγόμενα υπεριαλιστικά κέντρα και το πώς εκδηλώνεται αυτός στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάνω απ' όλα υπάρχει αυτή η βασική αντίθεση που αναφέραμε και πριν, που πραγματικά αποσυντονίζει όλο το σύστημα και οι επιπτώσεις, οι παράγουσες αντιθέσεις αυτής της βασικής αντίθεσης, δηλαδή ότι ενώ από τη μια μεριά κοινωνικοποιείται όλο και περισσότερο η παραγωγή, όλο και λιγότεροι καρπώνονται τα αποτελέσματά της. Πάνω σε αυτό λοιπόν το έδαφος των οξυμένων αντιθέσεων, και όχι επειδή το θέλει το κουκουέ ή επειδή έτσι λέμε εμείς ότι θα γίνει, πάνω σε αυτό το έδαφος θα οξυνθεί και θα κλιμακωθεί η ταξική πάλη. Και για όποιον έχει αμφιβολία, ας ακούσουμε τι έλεγε ένας από τους κορυφαίους φυσικούς εκπροσώπους του αντίπαλου στρατόπεδου, τον γνωστό μεγαλοεπενδυτή Warren Buffett, ο οποίος δήλωνε στη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης ότι βεβαίως και υπάρχει ταξικός πόλεμος και η δική μου τάξη κερδίζει. Έτσι, αυτό υπόθηκε στην προηγούμενη κρίση. Βεβαίως, εμείς δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει μια μεγάλη μέρα που θα γίνουν όλα αυτά τα όμορφα και στον τομέα της υγείας, με βάση αυτά που είπε ο Θέμος, και στον τομέα της οικονομίας και στο κομμάτι της εξουσίας, όλα αυτά δηλαδή που είπαμε. Δεν πρόκειται να λυθούν ως διαμαγείας προφανώς τα προβλήματά μας, και αν περιμένουμε παθητικά, αυτή η μεγάλη μέρα πολύ απλά δεν θα έρθει ποτέ. Η δική μας η δράση, λοιπόν, εγγράφεται στην μεταβολή των εκάστοτε αντικειμενικών συνθήκων, γιατί οπωσδήποτε οι μεγάλες, οι ριζικές αλλαγές γίνονται και μέσα σε συγκεκριμένες, ας το πούμε έτσι, συγγνώμη, αντικειμενικές συνθήκες. Μιλάμε λοιπόν για ορίμανση των αντικειμενικών προϋποθέσεων, αλλά αυτή δεν έρχεται σαν ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή μαζεύτηκαν τα σύννεφα και θα έρθει και θα έχουμε βροχή. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και στο πώς θα αγωνιστούμε για να ανοίξει αυτός ο δρόμος, και το κόμμα μας πραγματικά δίνει όλες του τις δυνάμεις. Είναι μπροστά στην οργάνωση και στο ξεδίπλωμα των αγώνων για κάθε πρόβλημα, για κάθε λαϊκό πρόβλημα και οξυμένη ανάγκη, είτε αυτό αφορά τα ζητήματα της υγείας, είτε τους μισθούς, είτε τις απολύσεις, είτε τα χρέη, και πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα όμως δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να σημαδεύουν αυτοί οι αγώνες τον πραγματικό αντίπαλο και όχι μόνο την εκάστοτε κυβέρνηση, να σημαδεύουν δηλαδή το πραγματικό εμπόδιο για την ικανοποίηση, που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών μας. Με άλλα λόγια, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην αποσπάται αυτός ο καθημερινός αγώνας από το κύριο πολιτικό καθήκον, που είναι η πάλη για να ανατρέψουμε πραγματικά την εξουσία του κεφαλαίου. Γιατί άλλωστε, και αυτό δεν το είπα πριν όταν λέγαμε ότι μα τι δυνατότητα συμμετοχής έχουμε σήμερα στα κοινά, η δυνατότητά μας είναι μέσω του κινήματος. Όμως με την πρωτοπόρα δράση μέσα στο κίνημα μπορούμε βεβαίως να βάζουμε εμπόδια, μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, οι οποίες όμως αποδεικνύονται δυστυχώς προσωρινές, αλλά και ευάλωτες στις επιθέσεις του κεφαλαίου όταν αυτό βρει την ευκαιρία να αντεπιτεθεί. Έτσι έχουν πάρθει πίσω μια σειρά κατακτήσεις των εργαζόμενων που τα ζήσαν οι προηγούμενες γενιές και δεν τα ζούμε οι νεότερες γενιές σήμερα. Πρέπει λοιπόν βεβαίως μέσα σε όλη αυτή την αγωνιστική κίνηση πρέπει και μπορούμε να προετοιμάζουμε και την αντεπίθεση. Και να κλείσω λέγοντας εδώ ότι ένα μεγάλο δίδαγμα και από την προηγούμενη κρίση, την οποία τη ζήσαμε όλοι μας με ιδιαίτερη σφοδρότητα,
Ένα μεγάλο δίδαγμα είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν φτάνει μόνο η άμυνα, αλλά πρέπει να παίξουμε και επίθεση. Δεν φτάνει δηλαδή να προσπαθούμε να βάλουμε εμπόδια στην επίθεση την οποία δεχόμαστε για να πάνε χειρότερα τα πράγματα, αλλά πρέπει να παλέψουμε έχοντας στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και αυτό το όραμα για μια άλλη κοινωνία. Και αυτό πραγματικά είναι που θα τρομάξει, που θα φοβήσει, που θα δώσει μια ανώτερη αποτελεσματικότητα στους αγώνες μας και θα κάνει και τον αντίπαλο να οπισθοχωρήσει, έστω και προσωρινά, σε μια, στον σχεδιασμό κλιμάκωσης τον οποίον έχει. Και βεβαίως, αυτή η μεγάλη ανατροπή, αυτές οι μεγάλες ριζικές αλλαγές που θα διασφαλίσουν αυτό το καλύτερο μέλλον, θα είναι έργο συλλογικής επαναστατικής δράσης της εργατικής τάξης, αλλά και σύμμαχων στρωμάτων. Το ζήτημα λοιπόν λύνεται με επανάσταση, όχι με κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως άλλωστε λύθηκε και το ζήτημα της κυριαρχίας των αστών, δηλαδή αυτών που έχουν και σήμερα την εξουσία, των προγόνων των σημερινών καπιταλιστών. Και εκείνοι με επανάσταση το έλυσαν. Λοιπόν, σύντροφε Σωτήρη, να ευχαριστήσω πολύ. Ανοίξανε πολλά θέματα και με την συζήτηση αυτή που κάναμε μέχρι τώρα για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα νοσοκομεία, τι θα μπορούσε να γίνει. Και εκείνη η προοπτική και ελπίδα, αυτό επιβεβαιώνεται, αν ήμασταν σε ένα άλλο σύστημα, αν ήμασταν στο σοσιαλισμό σήμερα και αποκαλύπτεται με το πιο άσχημο τρόπο αυτό που ζούμε σήμερα, το πόσο αδιέξοδος είναι ο καπιταλισμός και τελικά είναι και αθεράπευτος ιός. Λοιπόν, να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με το εξής, ότι όντως συμφωνούμε όλοι σήμερα εδώ ότι αθεράπευτος είναι ο ιός και αυτός είναι ο καπιταλισμός που είναι αθεράπευτος. Και όπως λέει και το σύνθημα της σημερινής μας εκδήλωσης, για την υγεία και την πρόνοια των σύγχρονων αναγκών μας, η απάντηση είναι ο σοσιαλισμός και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα που κάθε μετερίζει. Να σας πούμε επίσης ότι από αύριο δημοσιεύεται και η ανακοίνωση της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να μην μείνει χώρος δουλειάς που δεν θα μεταφερθεί αυτό το μήνυμα που μεταφέρει η συγκεκριμένη ανακοίνωση και είναι όλα αυτά που υπόθηκαν και είπαμε σήμερα εδώ και πώς συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη. Να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας, τον Σωτήρη τον Αβραμόπουλο, τον σύντροφο, μέλος του Γραφείου Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης και το Θέμο Βασιλείου, Γραμματέα της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας Πρόνοιας Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που συμμετείχατε στην εκδήλωση αυτή και επαναλαμβάνουμε. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί η ελπίδα είναι πραγματικά σε αυτό που λέει και το σύνθημά μας, ο σοσιαλισμός. Να είστε καλά.